ότι το έγκλημα και οι μορφές της βίας έχουν αλλάξει, αποκαλύπτοντας μία ακόμη πιο σκληρή εκδοχή της παραβατικότητας στην καθημερινότητα, τόνισαν αστυνομικοί που σήμερα εόρτασαν και στο Ηράκλειο τον προστάτη του Άγιο Αρτέμιο. Ο Άγιος Αρτέμιος να προστατεύει τις οικογένειές μας και όλους μας που είμαστε καθημερινά έξω στον δρόμο, δίνουμε καθημερινά μάχη. Με τη σκέψη στο στόχο τους για προστασία του πολίτη, οι αστυνομικοί διευκρίνησαν ότι το έργο τους πλέον έχει γίνει δυσκολότερο και η επίκληση στον προστάτη του Άγιο είναι μια πραγματικότητα, αφού οι κίνδυνοι, όπως λένε, ακόμη και για τους ίδιους είναι καθημερινοί. Πολλές φορές επικαλούμαστε τον Άγιο Αρτέμιο και όχι μόνο. Ο Άγιος Αρτέμιος είναι ο προστάτης αστυνομίας για όλους τους συναδέλφους. Δυστυχώς τα περιστατικά βίας αυξάνονται καθημερινά. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε καθημερινά είναι να τελειώσει η μέρα και να γυρίσουμε σπίτι μας, στις οικογένειές μας. Να συλλάβουμε τους δράστες στις καταγγελίες που έχουμε. Εάν είναι εύκολη η διαδικασία, είναι εύκολη. Εάν είναι δύσκολη η διαδικασία, προσπαθούμε με το κάθε δυνατό τρόπο να τη φέρουμε εις πέρας. Ο εορτασμός του Αγίου Αρτεμίου στο Ηράκλειο περιλάμβανε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, παρουσία της ηγεσίας της τοπικής αστυνομίας, αλλά και τοπικών φορέων που αναφέρθηκαν στο έργο των αστυνομικών και στην καθημερινή τους προσφορά. Ευχές από καρδιάς στην ελληνική αστυνομία, στους αξιωματικούς, στα στελέχη αλλά και στις οικογένειές τους. Υγεία, προκοπή και πάνω απ' όλα ειρήνη. Και να είναι υγιείς, δυνατοί, να προστατεύουν συνολικά την ελληνική κοινωνία. Βοήθειά μας η χάρη του να δίνει δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Γιατί η ελληνική αστυνομία έχει κάνει σπουδαία πράγματα για την πατρίδα, από την αντιμετώπιση των μεγάλων εισβολών στον Εύρο μέχρι την καθημερινότητα, την οποία πολλές φορές καλείται να διαχειριστεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μια ελληνική αστυνομία η οποία καλείται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα να ανταπεξέλθει σε πολλές και ετερόκλητες προκλήσεις. Και νομίζω και πιστεύω ακράδαντα ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Συνδικαλιστές αστυνομικοί πάντως έσπευσαν να σημειώσουν ότι παρά τις αντιξοότητες, το στίχημά τους για προστασία του συνόλου είναι πάντα το ίδιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν προκειμένου το έργο τους να γίνει πιο αποτελεσματικό. Εμείς θέλουμε ένα υγιές σώμα, ένα υγιές σώμα και η πολιτεία να αναγνωρίζει το επάγγελμά μας. Αυτό επιθυμούμε, αυτό γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό είμαστε καθημερινά στους δρόμους να προσφέρουμε το αίσθημα ασφαλείας των συμπολιτών μας, αλλά και την ασφάλεια της σωματικής ακεραιότητας όλων.